Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Πνευματικά Γυμνάσματα Κεφάλων Τριακοστών Συνέχεια Γι' αυτό και προς εκείνες τις γυναίκες που τον ακολουθούσαν όταν πήγαινε να σταυρωθεί και έκλεγαν για την καταδίκη που έπαιρνε αυτός στράφηκε και είπε με γενοδορία «Θυγατέρας Ιερουσαλήμ» μη κλαίετε επεμέ. Σαν να τους έλεγε εκείνο που είπε και ο Παύλος προς τους κλαίοντας γι' αυτόν, τι ποιείτε κλαίοντες και συθρύπτοντες μου την καρδιά. Εγώ έτοιμος και με προθυμία παίρνω το σταυρικό του το θάνατο. Ω δόξα, μεγαλοψυχία, Θεάνθρωπέ μου Ιησού, η οποία προξένησε όλη τη γενναιότητα στους μάρτυρες και έκανε ως και τα ασθενή κορίτσια, ως και αυτά τα νήπια να αγκαλιάζουν τους τροχούς και τα μαχαίρια σαν να ήταν άνθη και τριαντάφυλλα, η οποία έκανε τους σόσιους να βαστούν σε όλη τους τη ζωή των το σταυρό του ώμου και να έχουν τις πολυχρόνιες νηστείες και κακοπάθειες σαν τρυφές και ξεφαντώματα και δυνάμωσε όλους τους χριστιανούς να δέχονται με προθυμία κάθε θλίψη και βάσανο. Σύγκρινε τώρα εσύ αδερφέ με αυτή τη μεγαλοψυχία του Ιησού την ολιγοψυχία την ολιγοψυχία τη δική σου με την οποία δεν δέχεσαι να βαστάζεις το σταυρό σου δηλαδή εκείνο που πρέπει να κάνεις και να πάσχεις για να φυλάσεις τον νόμο και τις εντολές του Θεού και θα δεις πόσο μακριά είσαι από το παράδειγμα του λουτρωτού σου. Εσύ πρώτα-πρώτα ζητάς κάθε τρόπο για να αποφύγεις εκείνο που φαίνεται βαρύ και θλιβερό στη διεφθαρμένη σου φύση. Έπειτα, αν αναγκαστείς να βαστάζεις το σταυρό, τον εβαστάζεις με τόση λύπη και ολιγοκαρδία που πολλές φορές και αγωγίζει εναντίον του Θεού ή εναντίον εκείνων των ανθρώπων που σε θλίβουν, και με αυτού το δείχνεις φανερά πως δεν γνωρίζεις τι ωφέλεια. Υπάρχει και τι ωφέλιμο πράγμα είναι ο σταυρός των θλίψεων ούτε καν. Αφού ο Χριστός τον ευκόλυνε με το παράδειγμά του και τον κατέστησε ένα μέσο αναγκαίο για να απολαύσει τη βασιλεία του Θεού και την αιώνια δόξα. Δια πολλών θλίψεων δει η μάση στην βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, πρέπει να βγεις από αυτή την πλάνη, αγαπητέ μου, και να ξέρεις ότι χωρίς σταυρό δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν έχεις σωτηρία. Χωρίς να νικήσεις τον εαυτό σου, χωρίς να υποτάξεις τα πάθη σου, χωρίς να λάβεις πειρασμούς και θλίψεις, δεν σου δίνεται στεφάνι και βραβείο. Διότι λέει και Όσιος Ισαΐας, «Ο σταυρός κατάργησης εστί πάσης αμαρτίας. Και ο Αβάς Μάρκος λέει ότι πάσα αρετή σταυρός εστί. Αυτός είναι νόμος βεβαιωμένος, τον οποίον ο Θεός δεν θα χαλάσει ποτέ για τη δική σου τριφυλότητα. Αυτή είναι μια οδός βασιλική, την οποία την επερπάτησε πρώτο ο Υιός του Θεού και έπειτα την περπάτησαν όλοι οι κοινώς οι Άγιοι και έχεις χρέος να την περπατήσεις κι εσύ για να πας μέσω αυτούς, αυτής της στράτας στη ζωή. Στενή και τεθλιμμένη οδόση απάγουσα εις τη ζωή. Ότι για σένα δεν κατασκευάζει ο Θεός άλλη καινούρια στράτα του παραδείσου. Τι λέω, όχι μόνο πρέπει να βαστάζεις τις θλίψεις και το σταυρό του Χριστού, αλλά πρέπει ακόμα να τον βαστάζεις με προθυμία και γενναιότητα, καθώς ο Κύριος τον εβάστασε. Διότι η προθυμία, κατά τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, πολλές φορές κάνει και τα δύσκολα εύκολα. Καθώς και εξεναντίας η ολιγορία και η αμέλεια, κάνει και τα εύκολα δύσκολα. Και όποιος με γενναία καρδιά δέχεται τις θλίψεις και τους πειρασμούς, αυτός παίρνει παρηγοριά για αυτές και καρπώνεται τον πνευματικό πλούτο που κρύβεται μέσα σε αυτές. Χίρες Ανδρείας πλουτίζουσιν. Όποιος δεν με ολιγορία, ολιγοψυχία δέχεται αυτές, αυτός διπλά βασανίζεται, επειδή κατά τον Άγιο Ισαάκ η μικροψυχία είναι μητέρα της κολάσεως. Και γιατί να μικροψυχείς, αδερφέ μου, τι φοβάσαι, πες μου, γιατί δηλιάζει τις θλίψεις του κόσμου, ανδρίζου και έχε θάρρος τον Κύριο, διότι αυτός είναι που θέλει να σε δυναμώσει και να νικήσεις, εν το κόσμο θλίψην έξεται αλλά θα αρσείτε. Εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Φοβάσαι το διάβολο που κινεί κατά πάνω σε τους πειρασμούς και τις δυστυχίες, αλλά να παρηγορήσε διότι ο Χριστός που είναι μαζί σου είναι δυνατότερος και μεγαλύτερος από το διάβολο. Μη ζωνεστεί ο, ο εν μην, ή ο εν το κόσμο. Τρέμεις για την ασθένεια της φύσεώς σου, αλλά έλπιζε επί τον Κύριο, του οποίου η δύναμις εν ασθενεία και μεγαλύνεται. Η δύναμις μου εν ασθενεία τελειούται, Β. Κορινθίους. Εσύ, όταν έλθουν τα Άγια πάθη του Κυρίου μας, λυπάσαι και χύνεις δάκρυα πώς τόσα έπαθε ο Δεσπότης των απάντων για την αγάπη σου. Εσύ τη Μεγάλη Παρασκευή σημερίζεσαι πώς να βαστάζεις στο Σταυρό ή την εικόνα του Εσταυρωμένου και δείχνεις μια προθυμία που σχεδόν λες και εσύ με τον Πέτρο «Κύριε μετά σου έτοιμο σημεί και στη φυλακή και στο θάνατο πορεύεστε». Έπειτα, όταν σου έλθει ο αληθινός Σταυρός του Χριστού, δηλαδή μια θλίψη και πειρασμός, τότε τόσο μικρό ψησούγος γίνεσαι που ρίχνει κάτω αυτό το σταυρό από του ώμου σου και φεύγει στον πειρασμό, τον οποίο αν θα τον δεχόσουν με μεγαλοψυχία θα γινόταν στα αλήθεια κοινωνό των παθών του κυρίου, θα την γινόταν για σένα, ώστε ψευδή είναι εκείνα τα δάκρυα που χύνει για τον κύριο, ψευδή εκείνη η προθυμία που δείχνει να βαστάζει στην εικόνα του εσταυρωμένου. Μάτιο ήταν εκείνο το σέβας και ευλάβεια που δείχνει, με μόνη την εξωτερική επιφάνεια και όχι με την καρδιά, καθώς λέει ο Θεός για τον Ισαΐα, μάλλον στον Ισαΐα, με ο λαός ούτως εν το στόμα του αυτού και εν τη σχήλεσην αυτών τιμώσιμε, η δε καρδία αυτών πόρο απ' Λοιπόν, εσύ κάνει παρόμοια με κάποιου δειλού στρατιώτε, οι οποίοι όταν με βρίσκονται υπό κάτω από τι τέντε του, τρώγουν και πίνουν και καυχόνται, πω θα πολεμήσουν αντριωμένα του εχθρού. Όταν συγκροτηθεί ο πόλεμο, τότε κυριεύονται από τη δειλία και λιποταχτούν και φεύγουν από τον πόλεμο. Να ντρέπεσαι λοιπόν πως πολιτεύτηκες ως τώρα με γνώμες τόσο ενάντια στη σωτηρία σου μη θέλοντα να βαστίξει το σταυρό της μετανοίας, της κακοπάθειας, μαζί με το δικό σου αρχιστράτηγο, το δεσπότη Χριστό, που πορεύεται μπροστά από σένα για να σε οδηγεί. Και παρακάλεσέ τον να δυναμώσει την ασθένειά σου με τη χάρη του και να σου χαρίσει κάποιο μέρος από τη μεγαλοψυχία του, επειδή και είσαι αποφασισμένος να τον ακολουθείς στο Γολογοθά, με τα ίχνη που αυτός του άφησε ραντισμένα από το αγιώτατο αίμα του, Έω ότου να ανεβεί στο σταυρό και να πεθάνεις μαζί με Αυτόν στην υποταγή των προσταγμάτων Του, λέγοντας και εσύ μαζί με το Θωμά, άγομεν και εμείς ή να αποθάνουμε με τα αυτού. Συλλογήσου τώρα αγαπητέ μου, ως ο Χριστός βάστηξε το Σταυρό όχι μόνο δημόσια και γενναία, αλλά και καρτερικά, με μεγάλη υπομονή, σε όλη εκείνη τη βασανιστική στράτα που ήταν από το πρετόριο του Πιλάτου ως το όρος του Γολγοθά. Λοιπόν, βαστάζοντας ο Ιησούς πάνω στους ώμους του το Σταυρό και ανεβαίνοντας σε όλα τα ανηφορικά μέρη της στράτας, χτυπούσε καταγή στο άκρο του Σταυρού, και ακολούθηως σκόνταπτε ο Ιησούς σε κάθε πάτημα ποδός και γονάτιζε. Και με τούτο όχι μόνο ανακαινούργιωνε το βάσανό του, αλλά ακόμα και έπεφτε, κάποιες φορές κάτω από το βάρος του σταυρού, αλλά πάλι δεν τον άφηνε. Για τούτο και οι στρατιώτες και οι Ιουδαίοι, φοβούμενοι να μην πεθάνει στη στράτα πριν τον σταυρώσουν, θέλησαν τάχα να τον ελαφρώσουν λίγο, δίδοντα το σταυρό στο σήμα των τον να τον σηκώσει. Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπων κυρινέων, ονόματι Σίμωνα, τούτον εγκάρευσαν οι ναάροι των σταυρών Ματθαίος Ματθέος, 27ο κεφάλαιο. Τώρα στο χάσου εσύ αδερφέ μου, ότι καθώς από το μέρος των εχθρών του Κυρίου δεν υπήρχε συμπάθεια και ευσπλαχνία. Αυτή η ελάφρωση που το έκαναν από το βάσταγμα του Σταυρού δεν είναι τίποτα άλλο παρά σκληρότης και πονηρία επειδή το έκαναν όχι για ευσπλαχνία αλλά για να το σταυρώσουν ζωντανό με προτέρα του τιμωρία και ατιμία. Έτσι και από το μέρος του Ιησού δεν ήταν βάρος και ακιδία το να βαστάει το σταυρό του. Δεν είναι το παραπόνηση πως ήταν πολύ βεβαρημένος. Δεν είναι το όρεξη να τον απορρίψει από τους ώμους του. Άπαγε της βλαστημίας, αλλά είναι το μυστήριον για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι αυτός θέλει να μεταδίδει το σταυρό του και σε εμά. Και έτσι να μας κάνει κοινωνούς και μετόχους των βασάνων του και των ουρανίων αγαθών του. Και καθώς με τον κυρινέο Σίμωνα ήλθαν χίλια αγαθά, διότι βάστηξε το σταυρό του Κυρίου, και με αντίσταση και με αγκαρία, έτσι θα έρθει για κάθε αγαθός όποιον άλλον μιμηθεί τον ίδιο το Χριστό και βαστάζει το σταυρό του. Έτσι το ερμηνεύει ο Θεοφόρος Μάξιμος. Ήρε και ο Κύριος των ίδιων σταυρών, άχρη της πύλης της πόλεως, προς το τέλος δε εγκάρευσαν Σίμωνα» και επειδή αυτόν. Και του το ρητόν, ου η αρχή γεννήθη επί του ώμου αυτού. Για το δε σήμωνα σημείον ότι ο Κύριος την μίμηση του ιδίου πάθους με σε εμά. Ό θαυμαστή για κατανόητη υπομονή του γλυκίτα του, κατά το όνομά του Ιησού, με την οποία υπέφερε να βαστάζει το σταυρό του, όσο του να πέφτει πολλές φορές κάτω από το βάρος του ιδρωμένος και αγωνιζόμενος. Με αγωνία, χωρίς να προφέρει ένα ψηλό λόγο, χωρίς να παραπονεθεί ολότελα, χωρίς να ζητήσει καμιά ευσπλαχνία και χωρίς να βγάλει καν ένα μικρό στεναγμό. Αλλά εσύ αγαπητέ μου αδερφέ, πόσο ως τώρα ήσουν τυφλός και δεν κατάλαβες αυτή τη διδασκαλία, και το παράδειγμα της υπομονής του Ιησού Χριστού, εσύ μόλις αρχίζεις να κάνεις κάποιο καλό, και μόνο να βρει ένα παραμικρό ενάντιο εμποδίζεσαι και δεν το κάνεις. Φτάνει μια μοναχή μελαγχολία, φτάνει ένας παραμικρός πειρασμός και μερικές φορές φτάνει ένας ψηλό, πειραστικός λόγος για να σε κάνει να γυρίσει πίσω από την καλή στράτα που άρχισες. Αυτή λοιπόν είναι η καρτερία σου, αυτή είναι η ανδρεία σου, αυτή είναι η υπομονή σου. Έτσι ανταποκρίνεσαι σε τόση υπομονή που έδειξε ο Κύριος για να σε σώσει. Έτσι μιμήσε την κεφαλή σου, που είναι ο Χριστός, στο οποίο τη μίμηση στέκεται όλα σου το καλό και όλη σου η σωτηρία. Δεν ακούς τον Κύριο που λέει ότι ο υπομήνας έως τέλος ούτως σωθήσετε. Και τον Απόστολο που σου παραγγέλει ότι να υπομείνεις στη θλίψη, να χαίρεσαι με την ελπίδα, τη ελπίδη χαίροντες, τη θλίψη υπομένοντες. Εσύ έταξες στο Άγιο Βάπτισμά σου να βαστάζεις στο Σταυρό του Κυρίου, δηλαδή τα πάθη, τις θλίψεις και τους πειρασμούς, και να ακολουθείς το Χριστό, όχι προς όραν, και ως προς το μισό δρόμο, αλλά σε όλο το διάστημα της ζωής σου και ως το Γολγοθά. Δηλαδή, μέχρι θανάτου, αν κάνει χρία. Και πώς τώρα δεν υπομένει εκείνη τη λίγη θλίψη που έχεις, αλλά αφήνει το σταυρό του Κυρίου στο μέσο του δρόμου και αναχωρείς πίσω. Δεν ξέρεις ότι του μετετού γίνεσαι ανάξιος και απόκληρος της βασιλείας του, διότι λέει, όσου λαμβάνει τον σταυρόν αυτούν και ακολουθεί ο πίσω μου, ούκ εστί μου άξιος. Και πάλι λέει, ουδείς επιβαλών τη χείρα αυτού επάρωτρον και βλέπων εις τα πίσω εύθετος εστί στην βασιλεία του Θεού. Εσύ λέει ο Μέγας Βασίλειος, συμφώνησε με τον Χριστό να δουλεύεις όλη την ημέρα στον αμπελόνα των εντολών του, και να υπομένει στον καύσωνα και τη στεναχώρια όλη τη ημέρα. Και πώ τώρα προτού να τελειώσει η ημέρα, δηλαδή η ζωή σου, δεν το υπομένει, αλλά ζητά ανάπαυση. Καρτέρισε να έρθει το βράδυ που είναι το τέλο τη ζωή σου και ο θάνατο, και τότε θα έρθει ο κύριο Ταμπελόνο για να δώσει το μισθό τη δουλεύσεώ σου. Αθλητή γάρ ή και εργάτη του Χριστού, όλη την ημέρα να θλίσε συνθέμενος και όλη τη ημέρα υπομείνα τον καύσωνα. Εσύ πολλές φορές λες «Καλό τυχώς ήταν ο Σίμωνας ο Κυριναίος που βάσταζε το Σταυρό του Χριστού και τώρα δεν θέλεις εσύ να βαστάζεις με υπομονή το Σταυρό του Χριστού» Για να γίνεις τέτοιος. Ο Άγιος Αθανάσιος λέει ότι ο Σίμων θα πει υπακοή. Κυριναίος δε ετοιμότης. Ο Σταυρός δηλώνει την έκρωση και ο Όμος την πράξη. Λοιπόν, όποιος είναι έτοιμος στο να επακούει το Ευαγγέλιο και τις εντολές του Χριστού, και είναι πρόθυμος να υπομένει την κακοπάθεια της αρετής της πράξεως και την έκρωση των επισγείς μελών, αυτός γίνεται σήμων κυριναίος θεληματικός, μεταχειριζόμενος στην αρετή και το σταυρό, στους ώμους, βαστάζουν και ακολουθώνουν το Χριστό. Σήμων μεν υπακοή, κυριναίος δε ετοιμότης, έτσι λένε οι ερμηνευτές. ο καθένας ο οποίος είναι έτοιμος στην επαγγοή του Ευαγγελίου και πρόθυμος για την έκρωση τη... των μελών του επί της γης, την υπέραρετής και την πρακτική φιλοσοφία υπερχόμενος κάκοσιν, Σίμων γέγονε κυριναίος, εκούσιον με μετερχόμενον την αρετή, επόμον δε το σταυρό έχον και ακολουθών το Χριστό να εντραπείς λοιπόν αδελφέ μου και να μετανοήσεις για την τόση ανυπομονησία που έδειξες ως τώρα και αποφάσισες το εξής να υπομένεις μέχρι τέλους του θανάτου βαστώντας το Σταυρό του Χριστού και κάθε θλίψη και στεναχώρια ως μαθητής και ακόλουθος του Ιησού. Διότι καθώς ο Χριστός για να βαστίξει το ξύλο του Σταυρού στους ώμους του έγινε βασιλιάς και εξουσιαστής καθώς άνθρωπος εν το ουρανό και εν τη γη ως γέγραπτε, ου η αρχή εγενήθη επόμου αυτού. Και όσο ο Δαβίδ στον ψαλμό λέει, είπατε εν της έθνες ότι Κύριος σε από του ξύλου. Μόλον ότι και οι Εβραίοι γι' αυτόνων εξάλληψαν από τη γραφή το «από του ξύλου» όπως λέει τούτο ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος, καθώς ο Χριστός βασίλευσε, διότι βάσταζε το σταυρό, έτσι και εσύ αν μέχρι τέλους κάθε θλίψη, θα συμβασιλεύσεις μαζί με τον Χριστό. Η πομένο υπομένω μεν φυσή και συμβασιλεύσομαι, βήτα τιμόθεος. Κι όταν ο σταυρός του Χριστού φανεί στον ουρανό, κατά την ημέρα της κρίσεως απαστράπτων περισσότερο από τον ήλιο θα πλησιάσει και εσύ κοντά σε αυτόν με παρησία θα πλησιάσεις για να δοξαστείς και να στράψεις και εσύ από το φως και από τη δόξα του ως καλός βαστάσας αυτόν Εάν με θυπομονείς βαστάζεις τις θλίψεις θα βρεις μεγάλη παρηγοριά από αυτές. Επειδή κατά τον Άγιο Ισαάκ η υπομονή του ανθρώπου αποβάλει τις συμφορές αυτού και πάσε περιστάσεις και οι θλίψεις, εμεί υπομονή υπομονής διπλή εστί βάσανος αυτών. Και τέλος πάντων ευχαριστήσε τον Κύριο που υπομένει για σένα το βάσταγμα του Σταυρού και μάλιστα διότι υπέμεινε και σε τον ανυπόμονο και παρακάλεσέ τον να σου χαρίσει ένα μέρος από την υπομονή που αυτός έδειξε πλατείνοντας την καρδιά σου στις λήψεις με τη δική του χάρη κατά το γεγραμμένο εν θλίψη επλάτινάς με και αφήνοντάς σε ώστε να μην χάσεις την υπομονή σου και έτσι χάνοντας την υπομονή σου χάσεις τον εαυτό σου τη σωτηρία ου έτης απορελοκώσει την υπομονήν. Μελέτη 31 Όταν ήταν ο Κύριος επάνω στο Σταυρό, στον οποίον πρώτον έπαθε άκρος κατά το σώμα, έπαθε άκρος κατά την ψυχή και τρίτον μας άφησε διδασκαλία τους 7 λόγους του. συλλογίσω αγαπητέ μου ότι ο Ιησούς Χριστός που υψώθηκε πάνω στο σταυρό μπροστά σε όλους είναι καθώς είπε καθομοίωση του χαλκού όφεως που ύψωσε ο Μωυσής στην έρημο για να μας διατρέψει από τις πληγές και από το φαρμάκι όλων των όφεων, όλων των φιδιών και όλων των αμαρτιών. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο, ούτως ύψωθήνε δί των ιών του ανθρώπου. Ιωάννης κεφάλαιο, Δες τον τώρα λοιπόν με προσοχή πώς είναι καρφωμένο στο σταυρό και στήσε το πρώτο σου βλέμμα στο πανάχραντο σώμα του το οποίο είναι όλο γδαρμένο, όλο καταξεσκισμένο, όλο μαύρο από τις πληγές και όλο αιματοκυλισμένο. Δες πώς είναι γυμνό και καταφρονημένο, καταδικασμένο από τους εχθρούς του δες πως η Πανάγια κεφαλή του είναι κατατριπημένη από τις σκληρότατες ανκάνθες, πως η οφθαλμή του είναι καταπληγωμένη από τους γρονθισμούς και τους κονδύλους και ξεραμένη από την αγρυπνία και από τα δάκρυα. Δες εσύ αμαρτολέ, πως το πρόσωπό του είναι μαραμένο και γεμάτο από φτίσματα, πως τα μάγουλά του είναι ολόμαυρα από τα ραπίσματα, πως ο λαιμό του έπαθε και είναι πληγωμένος από τα κολαφίσματα. Δες πως τα χείλη του είναι καταπικραμένα από τη χολή, πως η γλώσσα και ο λάριγκάς του είναι ξεραμένα από τη δίψα, πως οι βραχιονές του είναι σφιχτοδεμένοι με δυνατά σκηνιά, πως οι ώμοι του είναι καταδαμασμένοι από το βάρος του σαυρού. Δες τα αδερφέ, δες τα χέρια και τα πόδια του καρφωμένα με οξύτατα καρφιά, τα οποία είναι μέλη τόσο πολύ ευαίσθητα στη συνδρομή όλων των νεύρων και των φλεβών και των αρτηριών που βρίσκονται σε αυτά, πως οι φλέβες του όλες είναι άδειε από το αίμα. Δες εκεί πως η πλευρά του είναι ελογχισμένη, πως οι αρθρώσεις και τα μέλη είναι κατακομμένα από το σφοδρότατο τάνισμα του σταυρού και πώς χύνει το αίμα του από κάθε μέρος, χωρίς παρηγοριά, χωρίς συμπόνεση. Στην πλέον θρεβερή κατάσταση που να δοκίμασε ποτέ άλλος άνθρωπος στον κόσμο και πως πηγαίνει ο λίγων κατ' ολίγων, πεθαίνοντας και τον σπασμό όλων του των μελών. Και για να πω με συντομία, δες αδερφέ μου, πως όλο το Πανάγιο σώμα του έγινε μια ολόκληρη πληγή, χωρίς είδος, χωρίς μορφή, χωρίς κάλος και ανθρώπινη μορφιά. Είδομεν αυτόν και ούκη είχεν ούτε ουδέ κάλος, αλλά το είδος αυτού άτιμον και εκλείπων παρά τους των ανθρώπων γράφει ο Ιεσαΐας τον Ιγάμο κεφάλαιο. Γλυκίτα τέ μου Ιησού, τι ελεηνό και αξινοθρύν το θέαμα έγινες μπροστά σε όλους τους ανθρώπους, μπροστά σε όλα τα μάτια των ανθρώπων. Τι μας έκανες και μείναμε άφωνοι και εξτατικοί όλοι όσοι σε βλέπουμε, στοχαζόμενοι την πρώτη ωραιότητα και μορφιά που είχες και την ασκήμια και αμορφία που τώρα έχει το πρόσωπό σου, καθώς το έχει πει πριν ο Ισαΐας, «Ον τρόπον εκτίσονται πολλοί επί σε, ούτως αδοξήσει από ανθρώπων το είδο σου και η δόξα σου από ιών ανθρώπων». Εσύ είσαι εκείνο που πεθύμησε να δει ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ και όλοι οι προπάτορες και τώρα να σε φέρουν οι άνθρωποι σε αυτή την κατάσταση. Α, αχάριστο, αχάριστο γένος των ανθρώπων. Εσύ είσαι που σε παρακαλούσαν να έρθει στον κόσμο οι προφήτες και όλος ο λαός των Εβραίων και σε πρόσμεναν πεντέμισι χιλιάδες χρόνους με τόσο πόνο όσο δοκιμάζει η κυλοπονούσα γυναίκα, διότι λέει όσοι οδύνουσα εγγύζει του τεκίν και επί το ιτιοδίνη, αυτής εκέκραγεν, ούτως εγεννήθημεν το αγαπητό σου. Και τώρα που ήλθες, να σε καταντήσουν έτσι άμορφο και ανίδεο, δηλαδή χωρίς είδος, αυτοί οι ίδιοι που σε πρόσμεναν. Ω αχάριστο, αχάριστο γένος ανθρώπων, εσύ ήσαν εκείνος ο θαυματουργός σωτήρ, ο γιατρός και ο ευεργέτης που γέμισε στην Ιουδαία από θαύματα, που γιατρεύσε σε όλους τους ασθενείς, που ευεργέτησε με μύριες ευεργεσίες τους ανθρώπους και τώρα αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που ευεργέτησες να σε κάνουν να μην γνωρίζεις πλέον αν είσαι άνθρωπος, αλλά μια πληγή ανθρώπου άνθρωπος εν πληγή ον. Ο αχάριστο, αχάριστο το γένος των ανθρώπων. Τώρα τι λες εσύ αδερφέ, που ακούς όλα αυτά. Δεν συμπονεί τον αγαπημένο σου Ιησού που πάσχει τόσα για την αγάπη σου. Δε συλλυπάσαι τον λυτρωτή που έλαβε τόσες τιμωρίες τις οποίες αν έβλεπε σε ένα δούλο να τις λαμβάνει για τις κακές του πράξεις, βέβαια θα τον λυπόσουν. Τι λέω δούλο, και ένα ζώο αν έβλεπες να τις παίρνει αυτές τις πληγές, θα μαλάκωνε η καρδιά σου και θα το συμπονούσες. Και τώρα που τις λαβαίνει ένας σαρκωμένος και ένας αναμάρτητος Υιός του Θεού, όχι για τίποτε άλλο, παρά για τις δικές σου αμαρτίες. Εσύ ακόμη στέκεσαι σκληρός και δεν ραγίζει η καρδιά σου, ώστε να χύσει ένα δάκρυο. Αχ, πέτρινη καρδιά, αχ, λιθοκάρδιε και αχάριστε. Ή δεν ξέρεις ταλέπορε, πως αυτό το φοβερό μακελιό, αυτή την άβυσα των βασάνων, την επροξένησες εσύ στον Ιησού και ολονένα Του την προξενείς με τις αμαρτίες Σου. Εσύ με τους περήφανους και βλάστημους και σχρούς λογισμούς Του βάζεις ένα κάνθινο στεφάνι στην κεφαλή. Εσύ με τις κακές και εμπαθείς θεωρίες που κάνεις Του γρονθίζεις τους θείου οφθαλμούς. Εσύ με τα ξεφαντώματα και τις τρυφές και τα συμπόρσια που μεταχειρίζεσαι Τον ποτίζεις με ξίδι και χολή. Εσύ, με τις ύβρις και τις καταλαλιές και τις ασχρολογίες που λες, τον ραπίζεις και τον ευθύνεις στο πρόσωπο. Εσύ με τις αδικίες και τις αρπαγές σου, του καρφώνεις τα χέρια στο σταυρό. Εσύ με τα στολίδια και τα λαμπρά φορέματα που μεταχειρίζεσαι, τον εντύνεις με την κόκκινη εμπεχτική χλαμίδα ή καλύτερα να πω τον αφήνεις ολότελα γυμνό. Εσύ με τα κακά κινήματα που κάνεις περπατώντας στις στράτες της αμαρτίας του καρφώνεις τα ποδάρια. Εσύ με το μίσος και τη μνησικακία που τρέφεις στην καρδιά σου κατά του αδερφού σου και με τις αρκικές σου επιθυμίες τον λοχεύεις στην πλευρά. Και να για να σου πω με συντομία, εσύ με το πλήθος των αμαρτιών που καθεκάστη κάνεις σταυρώνεις για δεύτερη φορά τον Υιό του Θεού. Ανασταυρούντας σε αυτής τον Ιό του Θεού και παραδειγματίζοντας. Αχ αδερφέ, αυτή είναι η ευχαριστία σου που κάνεις για τις τόσες χάριτες του λυτρωτού σου. Αυτή είναι η ανταπόδοση που προσφέρεις τον Ιησού για τα πάθη που έπαθε για σένα, ναι εκείνος να πάθει τόσο για την εξάλληψη της αμαρτίας και εσύ πάλι να αμαρτάνεις. Και αμαρτάνοντας να ανακαινουριώνεις πάλι και τα πάθη και το σταυρό. Γενιά σχολιά και διαστραμμένη, ταύτα κυρίω ανταποδίδεται. Να ντραπείς λοιπόν αδελφέ μου, να ντραπείς για την αχαριστία αυτή που έδειξες κατά του Θεού σου, την οποία δεν θα ήθελε να δείξει για έναν επίγειο και ευθαρατό βασιλιά. Έτσι όπως διηγούνται σε όλο τον κόσμο και όλες τις ιστορίες του κόσμου. Ζήτησε συγχώρηση από τον Ιησού για την αχαριστία σου αυτή και από σήμερα και στο εξής να μην βαστάει πλέον η καρδιά σου, να λογχίζεις πάλι την πλευρά του με τη μνησικακία, με τις αρκικές επιθυμίες, να μην βαστάει πια η ψυχή σου να τον καρφώνεις στα χέρια με τις αρπαγές και τις αδικίες, να του τρυπά την κεφαλή με την υπερηφάνειά σου και να τον ξανασταυρώνεις. Πάλι και πάλι με κάποια θανάσιμη αμαρτία φτάνει τα όσα έπαθε για τις πρώτες σου αμαρτίες δεν τον λυπάσαι για την ελεηνή κατάσταση που έχει, δεν τον εσυμπονάς, αλλά θέλεις να του προσθέτεις ακόμα κι άλλα περισσότερα πάθη και νέε πληγέ με τις νέες ομαρτίες. Μη σε παρακαλώ αδερφέ, μη γίνεις πιο σκληρός από τις πέτρες και από όλα τα κτίσματα τα οποία συμπόνεσαν τα πάθη του ποιητού τους. Αλλά μάλιστα αποφάσισε να σκληραγωγήσει και εσύ τον εαυτό σου και τις αισθήσει σου και τα μέλη του σώματός σου με έναν ηθικό και αλληγορικό τρόπο να πάρεις και εσύ τα όμοια πάθη με αυτόν τον τρόπο όπου ο Κύριος πραγματικά έλαβε και έτσι να γιατρέψεις τα πάθη που του προξένησες καθώς σε συμβουλεύει ο Θεολόγος Γρηγόριος και λέει «Διαπασών, όδευσον, αμέμπτος των ηλικιών του Χριστού και δυνάμεων» ως Χριστού μαθητής. Αν φραγγελωθείς με τα λιπόμενα, ζήτησον εμπτίσματα, δεξεραπίσματα, πείσματα, κολαφίσματα, κανθας, στεφανόθητη και τραχή του καταθεών Θεόν βίου, περιβάλλου των κόκκινων, δέξου κάλαμων, προσκυνήθητη παρά των πεζόντων την αλήθεια, τέλος σταυρόθητη, συνεκρόθητη, συντάφητη, προθήμος, και συναναστής, και συνδοξαστείς και συνβασιλεύσεις. Πώς νοούνται όλα αυτά. Άκουσε το σοφόν Νικήτα, το σχολιαστή του θείου Γρηγορίου, που λέει «Να μιμηθείς αδερφέ, όσα έπαθε και πείς ο Κύριος, σ' όλες τις ηλικίες της ζωής του, σαν μαθητής του Χριστού». και αν μαθη... μαστιγωθείς για τον Χριστό, κατά την εντολή του, το γαρ φραγγέλιον όργανον μάστιγος είναι ζήτησε ακόμη και τα άλλα πάθη τα οποία είναι αυτά. Η χολή που δηλώνει την πικρία και τη θλίψη της καταχριστών πολιτείας. Τόσον την θεληματικός όσον και την στανικός γενομένη, την οποία πρέπει να γεύεσαι κι εσύ για το γλυκή καρπό που εγεύτηκε στον παράδεισο. Το ξίδι, δηλαδή τις διαβολές και κατηγορίες που μπορείς να λάβεις τόσο από φίλους και δικούς, όσο και από ξένους. Τα εμπτύσματα, τα ραπίσματα, είναι οι ύβρις που θα σου κάνουν φανερά και κατά πρόσωπο. Κολαφίσματα είναι οι συκοφαντίες και οι που θα σου κάνουν κάποιοι κρυφά. Επίσης κόλαφος είναι το να χτυπά κάποιο στο λαιμό του ανθρώπου κρυφά, με βαθουλή την παλάμη για να κάνει κρότο προς γελωτα. Τα αγκάθια δηλούν την ταχύτητα που έχει η πρακτική φιλοσοφία. Η δε κόκκινη πορφύρα είναι οι δρυμύτατε θλίψει που περνάνε μέσα στο βάθο τη καρδιά σου, καθώ και η κόκκινη βαθύδια περνά και το βάθο, και δε βγαίνει από το ύφασμα αυτή η κόκκινη βαφή. Έλαβε ο Χριστός κάλαμο στη δεξιά του χείρα, σαν σκύπτρο για μπεγμό. «Υπόμεινε κι εσύ τους εμπεγμούς που θα σου κάνουν. Δέξου τις πληγές από το καλάμι, όχι τότο το δικό μας και ο αδύνατο, από το καλάμι όμως εκείνο το χοντρό και δυνατό που είναι σαν ξύλο. Δέξου κι εσύ τις πληγές και τα χτυπήματα που θα σου κάνουν μερικοί για την αλήθεια. Να υπομείνεις κάθε ηρωνία παρά των πεζόντων τα θεία και την αρετή» και την αριθμηία, αρετή και τέλος πάντων σου μαζί με τον Χριστό απέχοντας από την πράξη της αμαρτίας και νεκρόθητη μη ενοχλούμενο σου από αυτέ τι εσωτερικέ κινήσει και εμπαθεί λογισμού τη αμαρτία και να ενταφιαστεί αφήνοντα και αυτέ τι αισθήσει του σώματο και όλα τα γήινα αντί με αυτή την τέτοια νεκρόσι να αναστηθείς με το Χριστό δια της πρακτικής αντί μια μιας τέτοιας άτιμης να δοξαστείς δια των όντων της πνευματικής θεωρίας αντί για μια τέτοια ταφή να συμβασιλεύσεις με το Χριστό δια της προς τον Κύριον αρπαγής του νοός Αν όμως και εσύ δεν αυτά τα πάθη που σου προαναγγέλει ο Θεολόγος για τις αμαρτίες σου να ξέρεις καλά ότι τα πάθη που ο Χριστός υπέμενε για να σε σώσει αυτά τα ίδια θα σε κολάσουν αν και εσύ δεν θελήσεις τη σωτηρία σου και αυτά τα πάθη έχουν να κάνουν αναπολόγητο εσένα να σε κάνουν αναπολόγητο και άφωνο κατά την ημέρα της κρίσεως. Και τι θα μπορέσεις να κάνεις ταλέπορε τότε να αποκριθείς όταν δεις το φοβερό κριτή σου να έχει ακόμη τα χέρια του και τα πόδια του και την πλευρά του ανοιχτή, ανοιχτές τις πληγές όλες εκείνες που υπέφερε για να σε σώσει και εσύ του τις άνοιξες περισσότερο με τις αμαρτίες σου. Ιδού έρχεται μετά των νεφελών και όψετε πάσε ο και ήτινες αυτών εξεκέντησαν. Αποκάλυψη πρώτο κεφάλαιο και στίχος 7 Συλλογίσω ακόμη αγαπητέ αδελφέ την ελεηνή κατάσταση του Ιησού όταν ήταν πάνω στο σταυρό διαπερνώντας ω μέσα στην καρδιά του μη το μαρτύριο και δίνοντας ένα βλέμμα στην Παναγία του ψυχή η οποία ευρισκομένη ανάμεσα σε δύο πάθη ενάντια και καταφύσιμα μαχόμενα και πάθη και τα δύο υπερβολικά σε χαρά και σε λύπη στιβαγμένη τραβηγμένη από αυτά σαν από δύο δυνατούς δημίους εταράσεται το η ψυχή και λάμβανε ένα εσωτερικό πάθος ασυγκρίτως περισσότερο από το εξωτερικό, εκείνο το πάθος του σώματος και έπασχε από τη χαρά για δύο αιτίες. Πρώτον, διότι το πως το πάθος και ο θάνατος που παίρνει και λαμβάνει είναι κατά την αρέσκεια του ουράνιου πατέρα του. Πως το έχει τώρα για να γίνει ελευθερία εκ της αμαρτίας. Εξαγορά εκ του διαβόλου και σωτηρία πολλών ψυχών, και δεύτερον για τη χαρά αυτή προέρχονταν από μια άπειρη αγάπη και επιθυμία που είχε να πάθει η οποία ήταν σαν άλλη κάμινος. Αντί να σβήσει μέσα τους τόσους πόνους και τα βάσανα άφηξανε πάντοτε με περισσότερη φλόγα και ακολούθως προξενούσε στην καρδιά του Ισίου μια αναχόρτα στη δίψα για να πάθει ακόμα περισσότερα γιατί το έλεγε δίψο. Ιστροπονώστε, αν ίσως και ήθελε φανεί αρεστό στον ουράνιο πατέρα να στέκει επάνω στο σταυρό, όχι τρεις ώρες, αλλά ως το τέλος του κόσμου. Αυτός ήταν έτοιμος να το υπομείνει με τα χαράς. Επιθυμώντας όχι το θάνατο, αλλά μύριους θανάτους, αν εκείνη θα τον θανάτωναν και δεν θα αμάρτεναν. Και αυτή τη χαρά που είχε ο Ιησούς, ο ειρηνικός Σολομών όταν έπασχε θέλοντας να φανερώσει η ασματική νύφη, λέει, τη γατέρεσιον μιλάει η ασματίζουσα νύφη. Τη εξέλθετε και δέτε αυτόν τον βασιλέα Σολομώντα με ένα στεφάνι, εννοεί το ακάνθινο στεφάνι, ο εστεφάνος εν αυτόν η μύτηρα αυτού, δηλαδή η συναγωγή, εν ημέρα νυμφεύσεως αυτού και εν ημέρα καρδία καρδίας αυτού, ας μας μάτων τρίτο κεφάλαιο. Και λοιπόν, όση χαρά και τόση τέτοια η αγάπη του Ιησού ήταν μεγαλύτερη από το μίσος των σταυρωτών, τόσο μεγαλύτερη και σφοδρότερη ήσαν και εκ της αγάπης αυτής η πόνη που δοκίμαζε εσωτερικά στην ψυχή και στην καρδιά, παρά που ήσαν η εξωτερική πόνοι του σώματος. Έπασχε δε πάλι η ψυχή του Κυρίου από μια υπερβολική λύπη, διότι κάθε τιμωρία και κάθε πάθος που έλαβε στο σώμα δεν το έλαβε απλό και γυμνά, αλλά το έλαβε με μειγμένα, με χίλιους ονειδισμούς με χίλια περιγέλια και ατιμίες, με μύριες βλαστήμιες και κατεσχήνες, οι οποίες σε προφέρονται από αρχιερείς, από άρχοντες, από στρατιώτες και οδηπόρους και από όλο το λαό, διότι λέει και εστί και ο λαός θεωρών, εξεμικτηρίζον δε και οι άρχοντες είναι αυτοίς λέγοντες, άλλους έσωσε, σωστά το εαυτόν ενέπαιζον δε και οι στρατιώτε προσερχόμενοι και όξος προσφέρονται σε αυτό. Λουκάς, καπαγάμα κεφάλαιο. Και οι παραπορευόμενοι βλαστιμούσαν αυτόν, κινούνται στις κεφαλές αυτών και λέγοντες ο καταλείον των αών και εν τρισή ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν». Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων, έλεγον και λοιπά και λοιπά. Επειδή και οι μοιαροί εκείνοι δεν ευχαριστούν το να τιμωρήσουν μόνο το σώμα του Κυρίου με τα εξωτερικά πάθη, αλλά επιθυμούσαν να πληγώσουν ακόμα και την αγιότατη ψυχή του με του ονειδισμούς και τις ατιμίες. Γι' αυτό είχε δίκιο ο Κύριος να λυπάται και να λέει με τον προφήτη «Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και πάλι ο Ιρεμίας είπε περί αυτού ότι θέλει χορτάσει από ονειδισμούς. Χορταστήσετε ονειδισμών, διότι έπαιρνε τον θάνατο, ο οποίος δεν ήταν έργο και κτίσμα του Θεού, ούτε ακόλουθος στους νόμους της φύσεως, ούτε προηγούμενο θέλημα του Θεού, αλλά ήταν ο θάνατος ενάντια στο θέλημα του Θεού, και ενάντια στους νόμους της φύσεως, ο γάρ Θεός θάνατον ουκ επίησε, Σοφία Σολομώντος Ελυπεί το η ψυχή του Κυρίου, επειδή αστοχάζεται πως αυτός μεν, διαμέσου των παθών και του θανάτου, είχε να κάνει μια πλούσια ικανοποίηση και κανόνα υπερπάντων των ανθρώπων των απαδάμ, ως τη συντέλεια του κόσμου. Ώστε όλες οι αμαρτίες, όλες οι αμαρτίες του κόσμου, συγκρινόμενες με αυτήν εφαίνοντας σαν μια ρανίδα νερού, συγκρινόμενη με όλο το πέλαγος. Καθώς λέγουν και οι θείοι πατέρες, διότι και ο Κύριος Ιεροσολύμων, ο Κύριλος Ιεροσολύμων λέει, ούτω ούτων εμείς εξημάρτωμεν όσο εκείνος δικαίωσε σε πράξατο, και ο Άγιος Χρυσόστομος στις ομιλίες προς Ρωμαίους, πλοίο ον ο Χριστός, απέτησε «Τόσο το, το δε πλοίο όσο άμετρον πέλαγος προς μικράν ύδατο σταγόνα παραβαλόμενων». Και αυτό δηλώνει και ο Παύλος όταν λέει «Ου πλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις». Και κατά τη γνώμη πολλών θεολόγων ότι τόσο ήταν πλούσια η ικανοποίηση που έκανε ο Χριστός με το πάθος Του, σε τρόπον ώστε είναι αρκετή να σώσει και τους δαίμονες όλους αν αυτοί ήθελαν οι ίδιοι να μετανοήσουν εν τη διαθελήσει. Και η αιτία είναι ότι το πρόσωπο που έλαβε τα πάθη και το θάνατο με το να είναι πρόσωπο απείρου τιμής αν μόνο λάμβανε έναν ελάχιστο πόνο, μία μόνο μαστίγωση ήταν αρκετός κανόνας για όλες τις περασμένες αμαρτίες των ανθρώπων. Πόσο μάλλον που έπαθε τόσα και τόσα. Λοιπόν, αυτή την τόσο πλούσια και άμετρη ικανοποίηση που έκανε ο Κύριος υπερ πάντων των ανθρώπων στο χαζόμενος ή εις γάρφησιν υπερ πάντων απέθανε, άρα οι πάντες απέθανον και υπερ απέθανε έπειτα στοχαζόμενος πως τόσο πολύ λίγοι άνθρωποι θα απολάμβαναν το μισθό και την ωφέλεια αυτής της ικανοποίησεώς του και έχουν να πιστέψουν και να σωθούν μόλις ένα μιλιόνιο ένας άνθρωπος και άλλοι θα μείνουν στην απιστία τους και δεν θα ωφεληθούν από τα πάθη του αλλά μάλιστα θα βλαστημούν το όνομά του και θα βρίζουν το σταυρό του γι' αυτό λέω Ελυπίτω. υπερβολικά ο Ιησούς και έπασχε έως θανάτου η αγιότατη ψυχή του. Αφήνω τώρα να λέω πόσο λυπήθηκε η θεότατη καρδιά του από την αχαριστία των μαθητών του, από τους οποίους ο ένας τον πρόδωσε, ο άλλος τον αρνήθηκε, οι δε υπόλοιποι έφυγαν και τον άφησαν μοναχό, διότι λέει τότε οι μαθητέ πάντε, αφέντε αυτών Ματθαίος, Ματέο, Κασίγμα κεφάλαιο, 26ο κεφάλαιο, μάλιστα δε και εξαιρέτω για χαριστία των Ιουδαίων, του τόσο αγαπημένου και εκλεκτού λαού του, του τόσο ευεργετημένου από αυτών, του οποίου αυτού οι Ιουδαίου ήρθε για να σώσει και αυτοί έφτασαν σε τόση κακία ώστε να σταυρώσουν αυτόν τον ίδιο τον ευεργέτη τους και αυτοί για την αχαριστία τους αυτή έμελαν να αφανιστούν τελείως ψυχικά και σωματικά. Διότι αν ίσω πριν και το σταυρώσουν ακόμα οι Ιουδαίοι, βλέποντα ο Κύριος στην πόλη της Ιερουσαλήμ, λυπήθηκε τόσο που έκλαψε και θρύνησε για την αιχμαλωσία και την καταστροφή που έμενε να από τους Ρωμαίους όπως γράφει ο ιερός Λουκάς, και ως ήγγισεν, ειδόν την πόλην έκλαψε επ' αυτή. πόσο μάλλον τότε λυπεί και έκλεγε για αυτούς, βλέποντας πως σταύρωναν αυτόν τον ίδιον που έμελε να τους σώσει. Αλλά αν η απώλεια τόσων και τόσων ασεβών και ερετικών λυπούσε την καρδιά του Ιησού, τον παρηγορούσε τάχα η όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών του, αλίμονο. Η αχαριστία των Χριστιανών περισσότερο λυπούσε την ψυχή του κυρίου, διότι στοχάζει το πόσοι από αυτού του πιστού και εξαγορασμένου με το αίμα του Χριστιανού έχουν να καταπατήσουν αυτό το πάντιμο αίμα και πάθο του. Πόσοι θα καταφρονήσουν τι εντολέ του, πόσου έχει να κερδίσει ο διάβολο και πόσους έχει να δεχθεί η κόλαση η τρόπον ώστε μόλις στους χίλιους μέλη να σωθεί ένας. Λοιπόν όλα αυτά ο Κύριος το χαζόμενος και θεωρώντας ότι έχει να αποτύχει του σκοπού εκείνου και του τέλους για το οποίο υπέμεινε τόσα πάθη όπου ήταν η σωτηρία όλων των ανθρώπων μας λέει ο Άγιος και όσον από το μέρος αυτών των ανθρώπων ματέως και ανοφελώς έπασχε. Ελυπόταν η Πανάγια ψυχή του τόσο πολύ που αν δεν ήταν αθάνατος θα πέθαινε εκεί από τη λύπη του. Και έπασχε εσωτερικό ένα τόσο υπερβολικό πάθος που να δύνατο να το καταλάβει κάποιος στην παρούσα αυτή ζωή και μόνο κατά την ημέρα της κρίσεως, κατά κάποιους διδασκάλους, θα έχει καθένας να το γνωρίσει αυτό. Τότε, διότι τότε θα δείξει ο Κύριος και θα δουν όλοι οι άνθρωποι την κατεσχήνη των αποδοκιμασμένων αμαρτωλών. Για τούτο, δίκαιο είναι να φωνάζει ο Ιησούς με το θρηνητικό Ιερεμία πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν επιστρέψατε και είδατε ή εστίν άλγος κατά το άλγος μου θρήνος πρώτος. Τούτο το εσωτερικό πάθος της ψυχής του Κυρίου στάθηκε η αιτία να παραπονεθεί ο Ιησούς προς τον Θεό και Πατέρα Του και να φωνάξει εκ μέρους της τη ανθρωπότητος για την ίστατη των παθημάτων αίσθηση κατά τον κορέσι. Θεέ μου, θέμου μου, τι με εγκατέλειπες!» Δείχνοντας με τούτο ότι ο πατέρας εφέρετο τότε με την ανθρωπότητα, σαν να την είχε εγκατελειλημένη, περικρατώντας τη μόνο για να μην πεθάνει τόσο γρήγορα, αλλά να στέκεται περισσότερο καιρό στα βάσανα που έπασχε. Για τούτο εκείνο που πρωτήτερα ονόμασε πατέρα εκ μέρους της θεότητος, τότε για την υπερβολή των πόνων, όπως είδαμε, δεν θέλησε να τον ονομάσει πατέρα, αλλά μόνο ο Θεό, για να φανερωθεί ότι ο πατήρ εφέρετο με αυτόν ως αν ξένος. Δηλαδή, και μάλιστα, ως εχθρός, μη δίνοντάς το άλλη παρηγοριά, παρά να του αυξάνει το βάσανο Ω, τι παράδοξο που είναι τούτο! Ο Ιησούς Χριστός, δυνάμενος να γλυκάνει τους πόνους του, καθώς μετά τα αυτά γλύκανε τους πόνους τόσων και τόσων μαρτύρων, μόλο τούτο θέλησε να πιει το ποτήρι των παθών ολόκληρο, ολοκληρωτικά και καθαρά, με μια άκρα εγκατάλειψη κάθε παρηγοριάς του Θεού και των αγγέλων και των ανθρώπων δηλαδή και από τον ουρανό εγκαταλελειμμένος και από τη γη. Και μπορώντας με μια μικρά βάσανα να εξαγοράσει όλο τον κόσμο, αυτός βρήκε τόσα εφευρήματα για να καταπηθιστεί σε μια άβυσο βασάνων. Τώρα εσύ αμαρτωλέ που ακούς αυτά, Απορίζει γιατί ο Ιησούς δοκίμασε στην Πανάγια του ψυχή τόσο μεγάλο και ασύγκριτο πάθος. Να ξέρεις λοιπόν ότι όχι για άλλο τι το υπέμεινε, παρά για να καταλάβεις εσύ πλέον ζωντανά την αγάπη που χρωστά στο Θεό και το μίσος που χρωστά στην αμαρτία. Επειδή φθήροντας σχεδόν όλο του το σώμα ο Κύριος για να αφανίσει την αμαρτία, δίνοντας για την αγάπη του Πατρός μια ανεκτήμητη ζωή και καταβυθίζοντας τη θεότατη ψυχή του σε ένα ανίκαστο βάθος βασάνων. Μας δίνει με αυτά όλα να καταλάβουμε όλοι φανερά ότι πρέπει να προκρίνουμε το θέλημα του Θεού περισσότερο από κάθε άλλο καλό και ότι κάθε αμαρτία, καθώς είναι βλάβη και ατιμία εκείνη της απείρου μεγαλειότητος του Θεού, είναι ένα κακό μεγαλύτερο παρά όπου είναι ο θλιβερότατος θάνατος ενός Θεού ενανθρωπίσαντος.